απάντηση στις αιτιάσεις της ΠΟΕΔΗΝ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, δηλαδή του ΕΚΑΒ, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών, δίνει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κάνει λόγο για γνωστούς διατεταγμένους συμβούλους υγείας και ταγούς της ΠΟΕΔΗΝ. Τηλεφωνικά κοντά μας για να σχολιάσουμε το ζήτημα είναι ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κ. Μιλτιάδης Μιλωνάς. Κύριε Μιλωνά, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε ένα δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ από τα δελτία τύπου τα οποία ο κύριος Γιαννακός συνεχώς δημοσιεύει. Αναφέρθηκε, όπως λέει το δελτίο τύπου, για την τραγική επιχειρησιακή κατάσταση του ΕΚΑΒ στα σημεία των πυρκαγιών, παύλα εμπρησμών θα πω εγώ. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Μιλωνά, με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννακός καλά κάνει και λέει αυτά που λέει. Έτσι έχει μάθει να λειτουργεί χρόνια τώρα. Δεν είναι συνηθισμένες αυτές οι καταστάσεις. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα, βρίσκουμε το κατάλληλο ύφος και με το ανάλογο ήθος πλάθουμε την εικόνα και την παρουσιάζουμε στον κόσμο. Εάν μιλήσουμε για τις φωτιές, θέλω να σας πω ότι την Κυριακή το βράδυ, εγώ προσωπικά, και αυτό μπορείτε να το δείτε και και μέσω της τηλεόρασης, της εθνικής τηλεόρασης, και μέσω άλλων τηλεοπτικών σταθμών, ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που έτυχε να είναι εκεί. Εγώ από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και την Τετάρτη που τελείωσε η υπόθεση φωτιάς, ήμουνα μεταξύ Καλάμου και Καπανδρακτίου. Ήταν η πρώτη φορά που το ΕΚΑΒ συμμετείχε με έναν τελείως πρωτοποριακό τρόπο. Δεν είχε καμία σχέση με συντονισμό καθισμένων ανθρώπων σε κάποιο γραφείο και παρακολουθώντας τα γεγονότα και την εξέλιξη της φωτιάς από τα τηλεοπτικά δίκτυα, να πιστεύουν ότι εκείνη την ώρα κάνουν συντονισμό. Ναι. Το ΕΚΑΒ ήταν στην πρώτη γραμμή με ποιο τρόπο. Το ΕΚΑΒ, πέρα από ότι περιφερειακά είχε ασθενοφόρα, δηλαδή γύρω-γύρω από τα φωτιά όπου υπήρχαν αστικοί, υπήρχε αστικός ιστός, υπήρχε και το άλλο το ζήτημα, το εξής, ότι κάθε φορά που το πυροσβεστικό ήταν σε απόσταση 50, 70, 100 μέτρων, ήταν στη φωτιά το πυροσβεστικό, εμείς ήμασταν 50, 70, 100 μέτρα ακριβώς πίσω από το πυροσβεστικό, ώστε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε γινόταν με μια απλή φωνή, με ένα απλό μήνυμα, να μπορούμε να παρέμβουμε και να μπορούσαμε να μεταφέρουμε αν πραγματικά συνέβαινε κάτι σε κάποιον πυροσβέστη, σε κάποιον πολίτη, σε κάποιον εθελοντή. Αυτό ήταν ο σκοπός μας και πραγματικά τα δρομολόγια που κάναμε μεταξύ Καπανδρετίου και Καλάμου είναι πάνω από 50 φορές σε αυτές τις 30 μέρες, μόνο και μόνο για να συντονίσουμε, γιατί η φωτιά, όπως ξέρετε, δεν είναι στάσιμη, μετακινείται διαρκώς και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Ήμασταν ακριβώς πίσω από την πυροσβεστική υπηρεσία. Το είδαν οι πολίτες, το είδε η κοινωνία, το είδαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, το είδαν οι δημοσιογράφοι, το είδαν όλοι. Τώρα, το τι είδε ο κ. Γιαννακός δεν μας απασχολεί. Ο κ. Γιαννακός πιστεύει ότι με το να λέει αυτά τα πράγματα και να τρομοκρατεί τον κόσμο και να βγάζει δελτία τύπου σε σχέση ότι δεν υπάρχει τίποτα, καταστραφήκαμε, πνιγήκαμε, θα πεθάνουμε κτλ. Κτλ. Αυτό είναι μια τακτική που ουσιαστικά δεν ωφελεί κανένα παρά μόνο, πιστεύω, κρύβονται μικροκομματικά συμφέροντα και μικροκομματικές τακτικές. Τίποτε άλλο. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, η δική μας. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ψέματα, ψέματα. Οπότε λοιπόν, κύριε Μιλωνά, υπήρχε κινητοποίηση από πλευρά σας και όπως μου λέτε το αντιλήφθηκαν και οι πολίτες, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο οι πολίτες, μα και οι πολίτες και η πυροσβεστική υπηρεσία. Μα σας λέω και το σημαντικότερο από όλα, που εμείς δεν έχουμε κάποιο λόγο να πούμε, να πούμε κάτι άλλο, όταν το έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, οι ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών που ήταν εκεί. Δεν είναι σωστό να λέω ονόματα τηλεοπτικών σταθμών, γιατί είναι μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όπως επίσης και ο τηλεοπτικός σταθμός του Εθνικού Δικτύου Τηλεόρασης, το οποίο δεν μπορεί κανείς αυτός να το αμφισβητήσει. Μα ήταν εκεί, ήταν δίπλα μας. Απλά εγώ το ρωτάω αυτό, γιατί βλέπω ότι στο τέλος του δελτίου τύπου που έχετε δημοσιεύσει, περιμένετε ακόμα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά κάποιος τηλεοπτικός σταθμός για να ακουστεί και η άλλη πλευρά, έτσι, η δεύτερη άποψη, η δεύτερη φωνή, κύριε Μιλωνά. Γι' αυτό ξέρετε, το αναφέρω. Κάτι, να σας πω κάτι. Το ζήτημα της υγείας, παιδιά, είναι αγαθό. Είναι αγαθό, είναι πολύτιμο αγαθό. Δυστυχώς οι υγιείς άνθρωποι πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί πραγματικά το έχουμε στα χέρια μας αυτό το αγαθό. Το έχουμε στην ψυχή μας, το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε στο κορμί μας. Το αγαθό αυτό το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που δυστυχώς για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν ταλαιπωρούνται γιατί έχουν κάποια απώλεια. Αυτό το αγαθό λοιπόν πρέπει όλοι μαζί, ανεξαρτήτως πού ανήκουμε, τι πιστεύουμε, τι θέλουμε, πρέπει να το υπηρετούμε με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη. Του πολίτη και μόνο πάνω απ' όλα ο πολίτης. Ένα εθνικό σύστημα υγείας που
που μπορεί να προσφέρει. Υπηρεσίες στον απλό πολίτη. Στον, είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Mm-hmm. Το αποκούμπι του φτωχού ανθρώπου, ποιο είναι. Να μπορεί να πάρει το φάρμακό του και να μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γιατρό για να γίνει καλά. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία ως Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας να μπορούμε να διακομίζουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο αυτούς τους ανθρώπους στις μονάδες υγείας. Και στις φωτιές και σε οποιαδήποτε άλλη που εύχομαι να ποτέ να μην γίνει ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός, όπως μπορεί να γίνει ένα σεισμός, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να βοηθάμε τους πολίτες. Δεν γίνεται ο συντονισμός από τα γραφεία μας όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ήμασταν παρόντες και σας διαβεβαιώ γι' αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε και από τους ιδιωτικούς σταθμούς και ιδιωτικά κανάλια τα οποία ήταν εκεί παρόντες δίπλα μας. Σας ήταν πιστεύω. Δίπλα μας οι άνθρωποι. Κύριε Αντιπρόεδρε, κατά τα λοιπά τώρα, τι γίνεται να έρθουμε εδώ στις ΣΕΡΕ, στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ και γενικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχουν προβλήματα, θα λυθούν το επόμενο διάστημα όσον αφορά σε εξοπλισμό, σε οχήματα κ.ο.κ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε, μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι σαν διοίκηση του ΕΚΑΒ με πράγματα τα οποία έχουμε σαν εργαλεία στα χέρια μας. Mm-hmm. Θέλω να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα με τα ασθενοφόρα, που είναι το κυρίαρχο εργαλείο στο χέρι ενός διασώστη. Να γνωρίζετε ότι, και να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας, ότι η κατάσταση των ασθενοφόρων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην πόλη των Σερών και στον νομό των Σερών δεν είναι κάτι το οποίο εφευρέθη ή γεννήθηκε αυτή τη στιγμή. Σωστά. Δεν είναι κάτι που ξαφνικά σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους, ενάμιση, έχουν κάνει 600.000 χιλιόμετρα και είναι παλιά. Αυτό είναι γιατί τα τελευταία ασθενοφόρα η χώρα μας τα πήρε το 2003, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Mm-hmm. Ενώ έπρεπε λοιπόν το 2007 και το 2008 και εν συνεχεία να έχει προμηθευτεί ασθενοφόρα τα οποία αυτή τη στιγμή το 2015, 2016, 2017 να είναι σε μια αξιοπρεπή κατάσταση για να μπορέσουμε να φροντίσουμε να πάρουμε τον επόμενο, να ξεκινήσουμε έναν επόμενο διαγωνισμό για να πάρουμε καινούργια ασθενοφόρα, έχουμε μείνει σε αυτή την κατάσταση γιατί πραγματικά υπήρξε αυτή η διαδικασία η οποία ταλαιπωρεί και τους εργαζόμενους και μας ως διοίκηση και τους πολίτες φυσικά που είναι αποδέκτες όλων αυτών των ενεργειών. Ασθενοφόρα που αγοράστηκαν το 2003 λοιπόν. Το πρώτο. Ναι. Προσέξτε το δεύτερο τώρα. Το δεύτερο είναι ότι οι συγκεκριμένες αυτοκινητοβιομηχανίες που αγοράζουμε εμείς τα ασθενοφόρα ή που αγοράσαμε τα ασθενοφόρα, για μια δεκαετία μπορούν να σε προμηθεύουν ανταλλακτικά τα οποία είναι και στην παραγωγή τους. Mm-hmm. Τα εργοστάσια τους δηλαδή τα παράγουν. Ναι. Μετά τη δεκαετία δεν εγγυώνται για την παραγωγή των ανταλλακτικών. Παραδείγματος χάρη έναν κινητήρα που το φτιάξει 1-2 φορές, αλλά στη συνέχεια ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου ο οποίος δεν παράγει καινούριο κινητήρα η συγκεκριμένη βιομηχανία αυτοκινήτων, αυτόματα μας δημιουργεί ένα πρόβλημα και ένα αυτοκίνητο το βγάζουμε ως άχρηστο, γιατί δεν μπορεί πλέον να επισκευαστεί. Αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα ποιο είναι το ζητούμενο. Ξεκινάμε λοιπόν με το ότι θα ενισχυθεί και οι ΣΕΡΕΣ, όπως επίσης και η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία που ανήκει η πόλη των Σερών, το νομό Σερών, όπως επίσης η Θεσσαλία, ναι, και η Στερεά Ελλάδα που είναι ως παράδειγμα την πόλη της Λαμίας, και η Αχαΐα που είναι η Δυτική Ελλάδα, με ασθενοφόρα καινούργια τα οποία θα τα παραλάβουμε γύρω στον Οκτώβρη μήνα. Η πρώτη μας εκτίμηση είναι γύρω στον Οκτώβρη μήνα. Άρα τον Οκτώβρη μήνα, ναι, θα έρθουν τα πρώτα ασθενοφόρα στην πόλη σας, στην πόλη των Σερών. Και στη συνέχεια έρχεται και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πιστεύω σε αρχές, δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή ακριβώς, το μήνα, δεν ξέρω περίπου, αλλά ξέρω όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή ακόμα με τον ΤΑΠ, τον αγωγό, ναι, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του πρόκειται να προχωρήσει στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ από τις περιοχές όπου θα γίνει η διέλευσή του αγωγού με ασθενοφόρα. Οπότε υπάρχουν και ασθενοφόρα και για την πόλη των Σέρων. Μάλιστα. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση στις ΣΕΡΕΣ. Μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα ασθενοφόρα βγαίνουν στην πόλη των Σέρων, πόσα ασθενοφόρα βγαίνουν το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ,
όπως επίσης και τις περιοχές των κέντρων υγείας που υπάρχουν βάσει ασθενοφόρων. Θέλουμε να, οπωσδήποτε θέλουμε να βελτιώνουμε το σύστημα αυτό. Θέλουμε δηλαδή ο πολίτης που μένει στην πόλη των Σερών, μέσα στην πόλη των Σερών, αλλά την ίδια αντιμετώπιση να έχει και ένας πολίτης που μένει στην Μαύρο Θάλασσα, ας πούμε, που είναι 50 χιλιόμετρα μακριά από την... πρέπει όπως ένας πολίτης της Θεσσαλονίκης με έναν ο οποίος μένει στη Χαλκιδική, ένας πολίτης σε μια ορεινή περιοχή που ο οποίος είναι και μακριά από ένα αστικό κέντρο. Πρέπει οι άνθρωποι και οι πολίτες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες διακομιδών. Αυτό είναι το όνειρό μας, αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτός είναι και ο στόχος μας. Και μακάρι να το πετύχετε, Αντιπρόεδρε, και εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Να σας πω κάτι. Θέλω να σας ευχαριστώ καταρχάς που μου δώσατε το χρόνο να πω μερικά πράγματα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα και τόσες διαστρεβλώσεις. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ανθρώπους οι οποίοι χάνονται στην Ήπειρο και μάλιστα στο δίπλα από το χωριό του Πρωθυπουργού. Ναι. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως είπατε εσείς με τις φωτιές. Κάνουμε έναν αγώνα τεράστιο, γιατί όταν εμείς ως νέα διοίκηση αναλάβαμε το ΕΚΑΒ, δεν υπήρχε ένας υγειονομικός χάρτης της χώρας. Δεν γνωρίζαμε, κύριε μου, πιστέψτε με, καλοπιστεύουν οι τηλεθεατές σας, δεν γνωρίζαμε πόσα κέντρα υγείας έχουμε. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε? Πόσοι οδηγοί υπάρχουν? Δεν το γνωρίζαμε. Πώς γίνεται δεν αυτό, κύριε Μαρνά? Δεν υπήρχε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Όλα ξεκίνησαν από την αρχή και χτίζονται πέτρα πέτρα. Η προηγούμενη διοίκηση έδωσε εξηγήσεις για αυτό το οποίο μου λέτε, ότι δεν γνωρίζατε πόσα κέντρα υγείας υπήρχαν, παραδείγματος χάρη στις Σέρες. Οι προηγούμενες διοικήσεις δεν αφοράν τη σημερινή διοίκηση. Η σημερινή διοίκηση δεν είναι εισαγγελέας, δεν μπορούμε να καλέσουμε εμείς την προηγούμενη διοίκηση. Ναι, αλλά παραλάβατε, έτσι δεν είναι? Εμείς παραλάβαμε και από τη στιγμή που παραλάβαμε ένα συγκεκριμένο έργο, η αποστολή μας είναι να συνεχίσουμε, να βελτιώσουμε και όχι μόνο αυτό, να βελτιώσουμε, αλλά να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες. Γιατί εκεί ανήκει το ΕΚΑΒ, στην κοινωνία και στους πολίτες. Κύριε Μιλωνά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.